Επειδή το κάνετε συστηματικά το τελευταίο καιρό και εκλογιζόμαστε χρόνια. Όχι, συνεχίζετε. Σας αφαιρώ το λόγο. Όχι, δεν μου αφαιρείτε. Εάν δεν το αφαιρέσετε, θα κάνω αυτό που κάνει ο πρόεδρος. Αν δεν το αφαιρώ το λόγο, θα φύγω από την εκπομπή σα. Αν μου λέτε. Φύγετε, δεν μου λέτε. Θα με απειλήσετε. Όχι, δεν σα αφαιρώ. Εδώ τι κάνω. Αν μου λέτε ότι σα αφαιρώ το λόγο. Τότε δεν μπορώ να κάνω μέσα στην εκπομπή. Και λυπάμαι πολύ. Και λυπάμαι πολύ που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σα έχω ρωτήσει. Δεν σα καταλαβαίνω και πέφτω. Δεν σα καταλαβαίνω για τον τρόπο. Σα το λέω αυτό. Άλλο το ερώτημα. Θέλετε να κερδίσετε τις εντυπώσεις. Όχι, δεν θέλω να κερδίσω καμία εντύπωση. Ξέρετε, άλλο ερώτημα σα έκανα και άλλο απαντήσατε. Δεν έχω τέτοια αντίληψη για τα πράγματα. Κύριε Καρίδη, εγώ δεν σα ρώτησα τι κάνατε πριν 10 μέρες και 20 μέρες και 30 μέρες. Όχι, κύριε Παπαδάκη, εδώ συζητάμε. Εδώ συζητάμε. Σα είπα ποια είναι η θέση. Αυτό το έχετε στο μυαλό σα. Εμείς βάλαμε θέμα στην κυβέρνηση. Ακούστε με λίγο, σα παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να σα ακούσω, κύριε Καρίδη. Δεν θέλω να σα ακούσω. Δεν θέλω να σα ακούσω, κύριε Καρίδη. Υπήρχε η δήλωση. Το Πασόκ σε ανακοίνωση είναι αυτό που θέλει. Δεν αρκεί μόνο. Ζήτησε ο Βενιζέλο. Συγγνώμη. Να συνεχθούμε τώρα γιατί. Ζήτησε ο Βενιζέλο ποτέ από το Σαμαρά να βγάλει τον Μπαλτάκο. Να βγάλει τον Μπαλτάκο. Πρώτη φορά το ακούω. Δεν υπάρχει ζήτηση. Αλλά πέρα από αυτό. Τώρα βγάζει τη είδηση. Μισό λεπτό. Πότε το ζήτησε. Δεν το ζητήσαμε σε ανακοίνωσή μα εχθέ την οποία βγάζει. Άλλο το χθε. Όταν έδειξε ένα σημαντικό κύριο Παπαδάκη. Μισό λεπτό. Βάζετε θέμα κυβέρνηση. Γιατί εδώ. Βάζετε θέμα κυβέρνηση. Δηλαδή, σα ακούω τόση ώρα να μιλάτε για τον κακό Μπαλτάκο εντό εισαγωγικών. Ακούστε, κύριε Καρίδη. Εδώ μα ακούνε. Δεν υπάρχουν ακροδεξί. Δεν είναι στο μυαλό σα. Εδώ υπάρχει μια. Ο κύριο Φαΐλο, εξαιρετικά διαφοροποιημένη. Που έπλεκε το εγκόμιο του κυρίου. Είναι βουλευτής ο κύριος Φαΐλος. Δεν θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής όμως ο κύριος Κραγιώτης. Ακούστε να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει. Ένα κόμμα. Και εμείς είπαμε εσείς ότι είστε ομογενοποιημένοι. Πρέπει. Είστε ομογενοποιημένοι. Όχι, δεν είμαστε. Έχετε δει κανένα φαΐλο Κρανιδιώτη ακροδεξιό. Έχετε δει κανένα φαΐλο Κρανιδιώτη να κρατάει τίποτα τσεκούρια. Έχετε δει κανένα φαΐλο Κρανιδιώτη να τραμπουκίζει. Έχετε δει τέτοια πράγματα. Ακούστε λοιπόν, κύριε Καρίδη, ακούστε, ακούστε. Επειδή εκατομμύρια άνθρωποι τούτη την ώρα μας παρακολουθούν, πρέπει να καταλάβουν τα εξής. Κατά την εκτίμησή μου, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κλειδονιστεί. Επειδή ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου έκανε αυτή την απίστευτη επιβολαιότητα. Και εξέδωσε τον πρώτο από όλου, κύριε. Αν μου επιτρέπετε. Δεν χρειάζεται να το λέτε αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Αυτό το γράψατε σε μένα. Μα αν μου επιτρέπετε, μιλάτε τόση ώρα, αλλά δεν λέτε κάτι. Τα είπα όλα. Αλλά εσεί δεν ακούτε. Όχι, εγώ είπα. Εγώ είπα ότι δεν μπορούμε να βάλουμε. Καταλαβαίνω ότι ο κομματισμός μπορεί να τυνάξει στον αέρα τη χώρα. Σα λέω λοιπόν το εξή. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αυτά να τα πείτε σε αυτούς που τα λένε. Ακούστε με, ακούστε με. Εγώ είπα πολύ εδώ, καθαρά λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι το εξής. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Είπα όμως ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να αναλυθούν οι πολιτικές ευθύνες. Γιατί υπήρχε. Από τον κύριο Σαμαρά. Γιατί τι έκανε ο κύριο Σαμαρά. Γιατί ο Σαμαρά είχε μια κυβέρνηση. Είχε ένα ενό του συνεργάτη. Τι λέτε, κύριε Καρίδη, τώρα. Ο κύριο Σαμαρά είχε δώσει συγκεκριμένε εντολέ στο Υπουργείο Δικαιοσύνη να κινηθεί ανεξάρτητα η δικαιοσύνη και να κάνει το ίδιο. Ακούστε με λίγο. Σε όλου του πολίτε συμπεριλαμβανομένων των χρυσαυγητών. Ο κύριο Σαμαρά θα είχε δώσει ρητή εντολή στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη να συλλέξει του φακέλου και να του δώσει τον κύριο Αθανασίου. Είχε αποπέμψει από τον Οκτώβριο. Μην βιάζεστε. Γιατί εδώ έφτασε μην που έφτασε βιάζεστε. Από αυτή την πρακτική. Τρίτον, ας το πούμε λοιπόν ότι είναι έτσι. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτά που μου λέτε. Ακούστε με, κύριε Καρίδη. Αυτά που μου λέτε, ας πούμε, που δεν είναι έτσι, ότι τα δέχομαι. Μισό λεπτό, μισό. Οικονομία συζήτησης. Πείτε μου κάτι. Από την ώρα που τραβήθηκε αυτό το βίντεο και μέχρι σήμερα. Σε τι έχει αλλάξει η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σε τίποτα. Εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, πώς υπάρχει θέμα στην κυβέρνηση και πώς μιλάτε με ένα για Σαμαρά. Πώς μου τα λέτε αυτά τα πράγματα. Όταν ξέρετε ότι σαμαρανεύσαμε σωματικά, πολιτικά, υπηρεζόμαστε το πρωί μέχρι το βράδυ από αυτούς τους τραπούκους και μου μιλάτε με ένα για την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που εστάλησαν δεκάδες βουλευτές στον κόλλο του εκδορμάτου και μιλάτε για την κυβέρνηση. Δεν μιλάω 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 για την κυβέρνηση. Δεν
Δεν εγώ έχει ευθύνη η κυβέρνηση ότι θα έπρεπε ο κύριος Μπαρτάκος να είχε αποφευθεί από τον Οκτώβριο μετά από όλα αυτά τα οποία υποστήριζε. Γιατί έφτασε. Επηρεάσανε σε κάτι την κυβέρνηση. Την επηρεάσανε. Τον κύριο Σαμαρά τον εξέσαι. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ βλέπω μια κυβέρνηση με δημοκρατική γραμμή, με τολμηρότητα, με ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Βλέπω έναν Υπουργό Προστασίας Πολίτου, κύριο Δένδια, να κάνει τη δουλειά του. Βλέπω τον κύριο Θανασίου να κάνει τη δουλειά του. Βλέπω τις κοινοβουλευτικές ομάδες να κάνουν τη δουλειά του. Εγώ σας λέω, κύριε Μαρκόπουλε. Τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή. Κύριε Μαρκόπουλε, εγώ σας λέω. Μα σας παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, σας άφησα. Όλη η δράση. Κύριε Καρύδη, πρέπει να μιλήσετε κανένα άλλο. Κύριε Καρύδη.